Οι μαθητές του ηλεκτρονικού τομέα του ΕΠΑΛ Άργους κατέκτησαν το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 17 έως 20 ετών με την ταινία του «Στο νησί των Δακρύων» που διαγωνίστηκε στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας. Για άλλη μια φορά το σχολείο μας έχει μια πραγματικά διεθνή διάκριση. Οι μαθητές του τομέα ηλεκτρονικών μαζί με τους εξαίρετους καθηγητές που τους συντονίζουν σε αυτές τις σχολικές δραστηριότητες εκπώνησαν πέρυσι κάποιο πρόγραμμα σχολικής δραστηριότητας το νησί των Δακρύων. Ίσως επηρεασμένοι από το σύριαλ της τηλεόρασης που είχε σχέση με τη Σπιναλό και με το νησί, εκπώνησαν το πρόγραμμα αυτό, το οποίο συμμετείχε στον Διεθνή Διαγωνισμό Κινηματογράφου της κάμερας Ζιζάνιο και τα παιδιά πήραν το βραβείο. Εγώ από την πλευρά μου ως διευθύντης του σχολείου είμαι πραγματικά και εγώ έτσι ευχαριστημένος και πολύ χαρούμενος για την ενέργεια αυτών των παιδιών και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους περσινούς μαθητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών και ιδιαίτερα τους καθηγητές. Όπως το έχω πει και άλλη μια φορά, το μαέστρο τον κύριο Πιστεύω τον Νίκο που συντονίζει την όλη αυτή τη διαδικασία μαζί με τον Ηλία τον Τζίγκα, μαζί με τον Κώστα τον Δέδε, τους καθηγητές και τον Μάκη τον Λιγομίτη, τους καθηγητές ηλεκτρονικών. Καθώς και την κυρία Προδομίδου που συμμετείχε σε αυτή τη δραστηριότητα. Να ευχαριστήσω και τους καθηγητές που πραγματικά πάντοτε πασχίζουν για το καλύτερο και πάντοτε έχουμε βραβεία και τέτοιες διακρίσεις, όχι μόνο σε ελλαδικό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ειδικότερα να ευχαριστήσω τους μαθητές που πραγματικά αφιερώνουν πολλές ώρες στο σπίτι τους και εκτός σχολείου σε τέτοιες δραστηριότητες. Φυσικά νιώθουμε υπέροχα. Δουλέψαμε πολύ σκληρά γιατί και φυσικά με μεράκι. Μας άρεσε αυτό που κάναμε. Ήμασταν δεμένοι σαν ομάδα. Και βοήθησε πάρα πολύ ο καθηγητής μας, ο κύριος Πιστεύος, όλοι μας οι καθηγητές. Όλοι οι καθηγητές, ο κύριος Τσίγκας, ο κύριος Λεγομίτης, ο κύριος Δέδες, ήμασταν όλοι μαζί δεμένοι σαν ομάδα και βγάλαμε αυτό το τόσο όμορφο αποτέλεσμα. Πόσα παιδιά ήταν, δούλεψαν? Ήμασταν στην τρίτη ηλικίου, ήμασταν 9 παιδιά και συνεργάστηκε και η πρώτη μαζί. Στην πρώτη περίπου 9 παιδιά ήμασταν και στην πρώτη. Ναι. 9-18 άτομα. Υπήρξε ώρα δουλειά τόσο σχολείο όσο και εκτός? Φυσικά και εν ώρα σχολείου και εκτός ψάχναμε. Κάναμε μοντάζ, χοληψίες, ξέρετε. Και στο σπίτι με προγράμματα και αυτά. Λοιπόν, τώρα πώς να πετε? Ανακούφιση. Και ευχαρίστηση. Καλά, αυτό πάνω απ' όλα έτσι. Και πριν πάρουμε το βραβείο, ευχαρίστηση γιατί μας άρεσε το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι. Και η σκέψη για να κάνει το συγκεκριμένο θέμα ήταν ότι σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο, αλλά είναι και βγάζει και πολύ συνέστημα αυτό το θέμα, η Σπιναλόγκα. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Είχαμε και άλλες συμμετοχές τα προηγούμενα χρόνια στο Κάμερα Ζιζάνιο. Δεν είχαμε έτσι κάποια διάκριση. Είναι δύσκολος διαγωνισμός, διεθνές φεστιβάλ, πάρα πολλές ταινίες. Εδώ πραγματικά και εμείς ξαφνιαστήκαμε, δεν το περιμέναμε. Ήταν μια ιδέα, γιατί πρέπει να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, της Ελένης Μπιλιώνη, μιας μαθήτριας που είχαμε πέρυσι, η οποία είχε διαβάσει το καλοκαίρι πριν δούμε το σύριαλ στην τηλεόραση. Είχε τόσο πολύ εντυπωσιαστεί, που μαζί με την Έλσα έλεγαν τέρμα, εμείς θα κάνουμε μια ταινία αφιέρωμα στην ιστορία της Σπιναλόγκα. Και έτσι ξεκίνησε. Το μοντάζ έγινε τη μεγάλη εβδομάδα εδώ πέρα, πολλές ώρες. Για να μπορέσουμε, αφού είχαμε συγκεντρώσει το υλικό, να μπορέσουμε να μοντάρουμε την ταινία. Είναι μια όμορφη ταινία, με μουσική επένδυση που είχε σχέση με τη σειρά. Την άγνωστη ιστορία που δεν φάνηκε μέσα από την τηλεόραση. Άγνωστες πτυχές που και εμείς δεν τις ξέραμε, πραγματικά τρομάξαμε για το τι γινόταν τα πρώτα χρόνια στο νησί αυτό. Και πραγματικά ήταν ένα νησί δακρύων, που μέσα εκεί εξελίχθηκαν όμορφες στιγμές, έρωτας. Έγινε μια πόλη πραγματικά με όλες τις δράσεις μιας κοινωνίας.